Θέλω να σε πάω λίγο στον Πέτρο Φιλιππίδη και θα σου πω γιατί σε πάω. Αχ, αυτό το. Θα σου πω ένα μικρό πράγμα μόνο. Πες. Όταν βγαίνουν οι τηλεοράσεις και μας ρωτάνε στο δρόμο και μας ρωτάνε για 1000 θέματα. Λέει, εγώ επιλέγω... σε ρωτώ για όλα και για τα πολιτικά ξεκίνησα. Εσύ είμαι σε ζωντανή εκπομπή, γι' αυτό θα βγαίνω μόνο σε ζωντανά. Και αποκόπτουν μόνο μία φράση. Κακός. Πολύ κακός. Ενώ με έχουν ρωτήσει για τα καλλιτεχνικά, για τη Θεσσαλία, για το Πήλιο και δεν παίζουν τίποτα από όλα αυτά. Και παίζουν μόνο αυτό που θα δημιουργήσει ίντρικα στο site. Στα site. Εγώ διαφωνώ πολύ με πολιτικά με σένα. Το είδες. Όχι, δεν το λέω εδώ. Είναι ζωντανή εκπομπή και τα λέμε όλα. Όταν όμως είμαστε έξω και μας παίρνουν και επιλεκτικά βάζουν επίτηδες δύο κομματάκια μόνο, τότε να σταματήσουμε να μιλάμε κι εμείς έξω στα κανάλια για να αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Για να και να λήξει το θέμα. Λοιπόν, πες μου κάτι. Βγήκε προχθές μια πληροφορία ότι ο Πέτρος πιθανόν να γίνει ταξιτζής, πιθανόν. Από την άλλη, βέβαια, βγήκε ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος και είπε ότι πάρα πολλοί ηθοποιοί, πάρα πολλοί παραγωγοί είναι στο πλευρό του και πιθανόν να αναθωωθεί να ξαναγυρίσει στο θέατρο. Εσύ το γνωρίζεις αυτό, δηλαδή γνωρίζεις ότι υπάρχουν παραγωγοί ή ηθοποιοί που θα είναι πρόθυμοι να παίξουν μαζί με τον Πέτρο στο θέατρο ή στην τηλεόραση, άμα του γίνει πρόταση να ξαναπαίξει τηλεόραση, ή δεν το γνωρίζεις αυτό, ας πούμε. Ούτε το γνωρίζω, ούτε έχει πέσει στην αντίληψή μου. Και ο κύριος Δημητρακόπουλος συνήθως κάνει κάποιες δηλώσεις που προκαλεί συζήτηση. Ναι. Δεν μπορώ να πω σε αυτό το τρυπάκι, αφού δεν το γνωρίζω, τι να πω. Εσύ που έχεις παίξει πάρα πολύ με τον Πέτρο, αν αθωθεί ο Πέτρος, θα έπαιζες ξανά μαζί του Σπύρο? Γιατί ο Πέτρος θα ξαναέπαιζε στο θέατρο? Βάσει της δήλωσής του, στην απολογία του, είπε ότι δεν θέλει να ξαναδεί κανέναν και δεν θέλει να ξαναπαίξει ποτέ. Ναι. Επομένως, αυτό πώς συνδυάζει. Αν αλλάξει γνώμη, θα δούμε. Τι, θα απαντάμε σε υποθετικές ερωτήσεις? Κανείς δεν πρέπει να απαντάει σε υποθετική ερώτηση. Mm-hmm. Ο ίδιος έχει δηλώσει αυτό. Ο κύριος Δημητρακόπουλος λέει κάτι άλλο. Ας βγούνε να τα δηλώσουν. Εμείς δεν έχουμε να δηλώσουμε κάτι. Mm-hmm. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν τον έχει συναντήσει όλο αυτό το διάστημα, γιατί μαθαίνω ότι κυκλοφορεί, βγαίνει, κάνει. Πώς θα αισθανθεί σαν τον έχει δει τελευταία φορά στο δικαστήριο όταν κατέθεται ως μάρτυρας αλήθειας, όπως εσύ είχες? Εγώ μπορώ να του μιλήσω, δεν έχω θα κανένα πρόβλημα. Αν το δεις δηλαδή σε ένα καφέ, όπως είδες προχθές στο Κασελάκι και μιλήσατε. Ναι. Θα του μιλήσει του Πέτρου, θα του πει Πέτρο, τι κάνει? Ασφαλώς, γιατί να μην του μιλήσει. Δεν φοβάσαι μήπως σε βρήσει? Και αν με βρήσει, τι έγινε? Θα σου πει πώς εσύ που ήσουν ο κολλητός μου ήρθες και είπες αυτά για μένα στο δικαστήριο. Θα μπορέσω να το απαντήσω και να του εξηγήσω πέντε πράγματα. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Είσαι προετοιμασμένος για αυτή τη συνάντηση, Σπύρο, κάποια στιγμή? Γιατί να μην είμαι? Είσαι. Εγώ έχω τόσο καθαρή τη συνείδησή μου που είμαι πανέτοιμος ανά πάσα στιγμή σε κάθε άνθρωπο να απαντήσω για κάτι που θέλει να με ρωτήσει. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι θα. Επειδή τώρα λέει ο Δημητρακόπουλος, ο κ. Δημητρακόπουλος, ότι βιοπορίζεται πάρα πολύ δύσκολα ο Φιλιππίδης. Δεν ξέρω αν έχει λίπος που λέμε λεφτά. Στεναχωριέσαι σε προσωπικό επίπεδο? Με ρώτησαν κι άλλοι. Στεναχωριέμαι σε για κάθε ανθρώπινο. Άνθρωπο που έχει οικονομικό πρόβλημα. Καλά, αυτό δεν είναι κάθε άνθρωπο. Αυτό ήταν κολλητό σου κάποτε. Και για το, υπάρχουν και κολλητοί μου πρώην, παλιοί, που ξέρω ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Το ξέρω. Δεν είναι ο μοναδικός άνθρωπος που περνάει δύσκολα αυτή τη στιγμή. Περνάνε και πάρα πολλοί άλλοι δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ναι, ήταν κολλητός όμως, ήσασταν κάθε μέρα σου μαζί. Σου λέω ότι και άλλοι άνθρωποι είναι κολλητοί μου και περνάνε πάρα πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή. Και εξαιτίας της κρίσης και της ανεργίας και διαφόρων άλλων. Με τους άλλους πας και τους βοηθάς όμως. Το Φιλιππίδη δεν θα το βοηθήσεις. Όχι όλους, γιατί δεν μου το ζητάνε κιόλας. Δεν ξέρω όμως αν ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Πώς μπορούμε να το ξέρουμε? Πιστεύεις ότι έχει λεφτά ο Πέτρος κάπου κρυμμένα? Δεν ξέρω. Όχι, δεν το γνωρίζω. Ακούω ότι πουλήθηκαν τα σπίτια του, βγήκαν σε πληστηριασμό, ότι μείναν χρήματα. Πού να ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα όταν δεν έχω καμία άμεση επαφή? Δεν μπορώ να ξέρω. Γι' αυτό μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Δεν σε φέρω σε καμία δύσκολη θέση. Όχι, δεν το λέω μόνο για σένα, επειδή μου το ρωτάνε. Τι να απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω?